κινήσεις αυτές. Αυτές οι συγκεκριμένες. Θέλω να καταλάβω την ψυχολογία ενός πολύ μικρού παιδιού. Γιατί να μην μπει σε κάποιον αυτά που του συμβαίνουν. Γιατί. Δηλαδή ακούω πολλές φορές για άλλου είδους δράματα που υπάρχουν σε σπίτια. Ας πούμε ότι ο μπαμπάς κακοποιεί το παιδί. Η μάνα μπορεί να το αντιλαμβάνεται. Μπορεί και όχι, αλλά γίνεται. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι δεν το αντιλαμβάνεται. Και δεν το μαθαίνει ποτέ. Το παιδί γιατί δεν μιλάει. Θέλω να καταλάβω γιατί ένα παιδί τι φοβάται. Τι φοβάται περισσότερο από αυτό το φόβο που ζει. Υπάρχει κάτι περισσότερο. Να σας πω κάτι. Καταρχήν σε εκείνη την ηλικία δεν ήξερα ότι μπορεί η ζωή να είναι κι αλλιώς. Είχα μάθει να ζω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σε στιγμές που ήμουν πολύ τρομοκρατημένη να γυρίσω, απευθύνθηκα σε φίλους, σε συγγενείς. Τα σημάδια, παιδί μου, δεν τα έδειξες. Φυσικά. Και τι σου είπαν, ότι χτύπησες. Εννοείται ότι είναι εμφανή τα σημάδια. Δεν, και ακόμα τα σημάδια δεν είναι άνοιξη, δηλαδή δεν φεύγουν. Όλοι τους με γεννούσαν σε αυτήν. Είναι πάρα πολύ δύσκολα να επέμβει κάποιος σε μια οικογένεια τελικά. Και το καταλαβαίνω τώρα που μεγάλωσα. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή κανείς μου λες ότι βοήθησε. Εμένα θα μου χτύπαγε στην πόρτα. Θα μου έδειχνες αυτά τα σημάδια. Ναι. Και θα σου έλεγα πήγαινε σπίτι σου, δεν θα έκανα κάτι. Ακόμα και αν γινόμουν κακιά λοιπόν με τη γειτόνισά μου που θα ερχόταν το παιδί της, δεν θα με ενδιέφερε. Ναι, και ακόμα και αν έκανα λάθος, θα το ψάχνα να δω. Μα μήπως. Όχι, δεν χρειάζεται να ψάξεις κάτι. Το βλέπεις, το ξέρεις. το ζεις. Όταν ζεις σε ένα κοινωνικό περίγυλο που μεγαλώνεις μαζί, με συγγενείς, με φίλους, δεν είναι έγινε σήμερα, έγινε μια εβδομάδα. Είναι μια ζωή. Ο κόσμος ξέρει, βλέπει, πασχολείο. Κι όμως κανείς δεν έκανε τίποτα. Αυτό το λέω. Όλοι με γυρνούσαν πάλι πίσω σε εκείνη. Λοιπόν, δεν θα το ξανακάνω. Είσαμε πόσες φορές να το είπα, ώσπου να κουραστεί και να σταματήσει. Νομίζω πως χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας και εκείνο την ανάγκασε. Μια τελευταία προσπάθεια να τη μεταπίσω, ίσως και να με λυπηθεί μάταια. Τα μάτια της μου έδωσαν την απάντηση. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, τσιτσιδώθηκα και παραδόθηκα στο λυσασμένο της στόμα. Άρχισα να μετράω. Ταυτόχρονα μπήκα μέσα σε ένα παραμύθι καθώς το συνήθιζα. Ήμουν μια πριγκιποπούλα στα χέρια μιας κακιάς μάγισσας και όπου να είναι θα εμφανιζόταν ο πρίγκιπας για να με σώσει. Το αντιλήφθηκε. Έριξε όλη τη μανία στο κεφάλι. Στον αφιένα. Εκεί όπου ξεκινούσαν οι ρίζες των μαλλιών, ένιωθε τα δόντια να καρφώνονται μέσα στη σάρκα. Ξερίζωνε κομμάτια κρέας με μαλλί και είχε δίπλα της μια χαρτοπετσέτα για να τα φτύνει. Μέρες, μπορεί και εβδομάδες, χρειάζονταν για να επουλωθούν οι πληγές, αν και το αίμα σταματούσε γρήγορα, αλλά το καύκαλο ήταν εκείνο που με ταλαιπωρούσε πάνω απ' όλα. Συνήθως ύστερα από αυτό το πανηγύρι μέλουζε με σαμπουάν, όχι για να με καθαρίσει, για να νιώσω τον ανυπόφορο πόνο του κρύου νερού πάνω στις πληγές. Της άρεσε δε να δαγκώνει και να ξανά δαγκώνει πάνω στο ίδιο σημείο, για να προκαλεί όσο το δυνατόν περισσότερο πόνο. Δίσου τώρα και πήγαινε στην τουαλέτα. Το ποτήρι είναι πάνω από τον νηπτήρα, άντε κουνήσου, βαρέθηκα εδώ μέσα, η μέρα είναι υπέροχη. Κι εγώ σκάω, προσπαθώντας να κάνω το καλύτερο για σένα. Είναι ένα μέρος από το δελτίο τύπου. Αυτά διάβασα που λέτε και είπα, δεν ξέρω αν μπορώ να το βγάλω αυτό το θέμα. Αυτά λοιπόν είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια μου, η μαρτυρία μου, η ζωή μου. Θέλω να μου πεις πώς προχώρησες παρακάτω. Πότε πήρες τη δύναμη να ανοίξεις αυτή την πόρτα και να φύγεις έστω και μόνη σου.